του Δήμου Φιλής, της ΚΑΕ, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια. Πέρασε στην δικαιοσύνη και είναι γραμματής αντίθετο το 20 των χωρών σε χασμένα πόλη στα τελευταία χρόνια. Έπειτα από αποφασιστικότητας να καταλάβει τις υποσχέσεις μας στην πράξη και για το σχέδιο. Για να την επιτρέψει στην δημοσίου του τελευταίου τομέα του ΚΑΕ. Φίλες και φίλοι, σήμερα για εμάς την ΑΕΚ είναι μια ιστορική μέρα. Ένα αιώνιο, στην κυριολεξία, με 16 χρόνια πρόβλημα, επιλύεται σήμερα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Η Βασίλισσα ΑΕΚ, έτσι όπως το 1968 τη βάπτισε η παγκόσμια αθλητική κοινότητα, μπαίνει στο παλάτι της. Η ΑΕΚ από αυτά, για πρώτη φορά στην ιστορία της, έδρα αντάξια της ιστορίας της. Με τη συνεργασία της κυβέρνησης, του Δήμου Φιλής, αλλά και με τη στήριξη της πλειονότητας πολιτικών δυνάμεων σε δύο διαφορετικές κοινοβουλευτικές περιόδους, η τάξη αποκαθίσταται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, ο οποίος υλοποίησε την προεκλογική του εξαγγελία, ήταν ακριβώς ένας χρόνος πριν, για την υλοποίηση του σχεδίου ΑΕΚ Φιλή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ. Αγγενάκη, που σε σύντομο χρονικό διάστημα έφερε αποτέλεσμα θωρακίζοντας με νομοθετικές παρεμβάσεις τη διαδικασία και τακτοποιώντας όλα τα κενά που υπήρχαν. Μια ιδιαίτερη μνήμα θα κάνω στον κ. Αγγενάκη, γιατί έχει αποδείξει με τις δράσεις τον τελευταίο καιρό όχι μόνο την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, αλλά κυρίως και με φορολογικές παρεμβάσεις ότι βοηθάει στη βιωσιμότητα του ελληνικού αθλητισμού. Η μείωση φορολογίας των αθλητών ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Δήμαρχο της Φιλής, το φίλο μου, τον Χρήστο Παππού, που από την πρώτη στιγμή ήταν κοντά μας στην προσπάθεια. Οπωσδήποτε θα ευχαριστήσουμε και τους υπουργούς Κλαμπουράρη και Βασιλιάδη, οι οποίοι άνοιξαν τον δρόμο για να φτάσουμε εδώ. Η ΑΕΚ κάνει τις πράξεις εξαγγελίες της, θα συνεργαστεί με τον Δήμο Φιλής και θα υποστηρίξει το πρόγραμμα Φιλή 2021, όπως ακριβώς άλλωστε εντάχθηκε και το γήπεδο. Παράλληλα θα συνεργαστούμε με την τοπική κοινωνία που σήμερα γυρίζει σελίδα. Η κοινωνόμαυρη πολιτεία θα αποτελεί ένα κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας που όμοιό του δεν υπάρχει στον ελληνικό αθλητισμό. Στόχος μας είναι η Φιλή και το γήπεδό μας να εξελιχθούν σε προτεραιότητα για τον Έλληνα, για τον Έλληνα φίλαθλο, για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Και για του λόγου του αληθές θα επαναλάβω τη δέσμευσή μου να επιδιώξουμε άμεσα μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση στην περιοχή. Είτε είναι κάποιο Final Four του Μισελ, είτε κάποια άλλη πολύ μεγάλη διοργάνωση όπως το διοικητικό. Θα ήθελα επίσης να εξάρω την προσπάθεια όλων των ανθρώπων της ΑΕΚ που δούλεψαν αυτό το διάστημα και τη διοίκηση του ΣΕΦ. Πραγματικά αγωνιστήκαμε πάρα πολλούς μήνες και σε συνθήκες δύσκολες όπως γνωρίζετε λόγω του κορονοϊού για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Όλο το επιτελείο της ΑΕΚ, τους αρχιτέκτονές μας, όλο το staff που βοήθησε να φτάσουμε σήμερα σε αυτή τη συμφωνία. Επίσης όλους τους χορηγούς οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν το χείρημα και όλους όσους εθελοντικά έσπευσαν να βοηθήσουν το χείρημά μας. Από την πρώτη μέρα ανάληψη καθηκόντων της διοίκησής μας είχαμε βάλει συγκεκριμένους στόχους και δεν κάναμε ποτέ πίσω. Η κατάκτηση τίτλων 4 μέσα διάστημα 3 ετών διεθνών τροπέων που ανάγκασαν τη διεθνή κοινότητα να ασχοληθεί ξανά με την Ελλάδα. Η δημιουργία της ταινίας 1968, που αποτελεί ένα ύμνο και κάνει το γύρο του κόσμου ακόμα, αποτελεί ένα ύμνο για το τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας αθλητής. Η διοργάνωση του πιο πετυχημένου Final Four στην ιστορία των ευρωπαϊκών δεδομένων. Καθώς και οι δράσεις που έχουμε κάνει για την υποστήριξη προσφύγων, μεταναστών, που αποτελεί άλλωστε και νομοτελειακή υποχρέωση όλων όσων βρισκόμαστε στην ΑΕΚ, η ενίσχυση της θέσης μας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η ανάδειξη της ιστορίας μας και πολλά άλλα ήταν αποτέλεσμα προγραμματισμού. Σήμερα φτάσαμε στην κορύφωση των δραστηριοτήτων μας, σε μια ιστορική συμφωνία. Το επόμενο διάστημα θα δημιουργήσουμε και θα οργανώσουμε δράσεις που θα αναδείξουν πολυεπίπεδα το θεσμικό ρόλο της ΑΕΚ στην περιοχή. Για τους φίλους της ΑΕΚ θέλω να πω ξεχωριστά, η ανθρωπότητα περνάει δύσκολες ώρες, το μπάσκετ και το ελληνικό και το ευρωπαϊκό περνούν δύσκολες ώρες. Αντιμετωπίζουμε παθογένειες
δεκαετιών, οι οποίες βέβαια ήρθαν με πεντεπιτάσεις τώρα στην επιφάνεια λόγω του κορονοϊού. Είμαστε όμως μπροστά, είμαστε σταθερά στη γραμμή των πρωτοβουλειών. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και να βρούμε λύσεις για το κοινό καλό και βέβαια να μείνει η ομάδα μας πρωταγωνίστρια. Πλέον έχουμε το ορμητήριό μας. Πλέον έχουμε το σπίτι μας. Ξεκινάμε δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.